Την τελευταία φορά είδαμε το Adventure Scale του κλασσικού Arcade Adventure της Amiga και Game from the Desert. Αυτή τη φορά θα δούμε τα πιο arcade στοιχεία του. Πάμε να τα δούμε. Λογικά η πρώτη σκηνή δράση που θα συναντήσετε είναι αυτή στην οποία πυροβολείται ένα τεράστιο μυρμήγκι. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στην αρχή του παιχνιδιού και ενώ βρίσκεσαι στο σπίτι σου, έρχεται ένας μπάρμπας και σου αφήνει κάτι πέτρες. Βάζοντας τον πίφνα της μετρήσης για ραδιενέργεια, ανακαλύπτεις ότι το ένα από τα δείγματα είναι έντονα ραδιενεργό. Πας στην pub και βρίσκεις τον γέρο για να σου πει πού βρήκε τις πέτρες. Αυτός δεν θυμάται, οπότε τον κερνάς μια σόδα για να του ταρακουνίσεις τη μνήμη. Τώρα θα μου πείτε γιατί σόδα και όχι ουίσκι. Προφανώς γιατί τότε τα παιχνίδια απευθύνονταν σε μικρά παιδιά, οπότε οι γονείς δεν θα ενθουσιάζονταν αν το παιδί τους έπαιζε ένα παιχνίδι στο οποίο ο βασικός χαρακτήρας κερνάει ουίσκι εδώ και εκεί. Τώρα θα μου πεις αργότερα στο παιχνίδι υπονοείται ότι ο ήρωας κάνει σεξ με αυτήν εδώ, οπότε. Ναι, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι και το πιο adventure σημείο του παιχνιδιού, αφού σε όλα τα υπόλοιπα, αρκεί να μιλήσετε με το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη στιγμή ή να βρίσκεστε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή. Τέλος πάντων, αφού πιει τη σόδα του ο γέρος, μας λέει ότι τις πέτρες τις βρήκε στο λατομείο. Πάμε στο λατομείο, όπου δύο εργάτες μας λένε ότι σε μια φάρμα εκεί κοντά βρέθηκε μια αποκεφαλισμένη αγελάδα. Πάμε στη φάρμα για να ερευνήσουμε αυτή τη νέα πληροφορία. Και ενώ συζητάμε για το περιστατικό με τον ιδιοκτήτη της φάρμας. Ορίστε η πρώτη σκηνή δράσης λοιπόν. Το βασικό πρόβλημα του gameplay σε αυτό το σημείο είναι ότι οι σφαίρες δεν πάνε ακριβώς εκεί που σημαδεύουμε, αλλά αρκετά ψηλότερα. Βέβαια, ακόμη και αν το πετύχουμε, το μνημείκι δεν φαίνεται να νιώθει τίποτα. Τι να εκπαιδευτά! Τι είναι αυτό! Τι θες να είναι, αφού βαράς το γάμο του Καραγκιόζη! Αργότερα μαθαίνουμε ότι πρέπει να πετύχουμε τις κεραίες του μυρμηγκιού, πράγμα πρακτικά αδύνατο έτσι όπως κουνιέται. Προσωπικά μόνο στην τύχη ο Κα καταφέρει να το σκοτώσω με αυτόν τον τρόπο. Σοφάρε πούστη. Αφού φάμε το μυρμήγκι, μας την πέφτουν οι φίλοι του. Από την προοπτική πρώτου προσώπου, μεταφερόμαστε σε μια top-down view όπου καλούμαστε να εξολοθρέψουμε όλα τα μυρμήγκια που μας επιτίθενται. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η δεύτερη πιο διασκεδαστική σκηνή δράση του παιχνιδιού. Άλλωστε, τι πιο ευχάριστο από το να πετά χειροβομβίδες σε τεράστια μυρμήγκια. Τώρα θα μου πείτε για ποιο λόγο κουβαλούσε 6 χειροβομβίδες και 5 μασούρια δυναμίτη ο ήρωας. Ποιος ξέρει, ίσως στη δεκαετία του 50 ήταν στάνταρ αξεσουάρ. Πέρα από το δυναμίτη και τις χειροβομβίδες, στο inventory μας εμφανίζονται tanks και αεροπλάνα, τα οποία όμως δεν είναι διαθέσιμα σε αυτό το στάδιο. Κάντε λίγη υπομονή και θα φτάσουμε και εκεί. Επί του παρόντος, αυτό που θα σας πω είναι ότι τα μυρμήγκια που μας επιτίθενται είναι τόσο πολλά που το πενιχρό μας οπλοστάσιο δεν φτάνει ούτε για πλάκα. Επιπλέον, το collision detection του παιχνιδιού είναι άθλιο, οπότε ακόμη και αν πετύχετε ένα μυρμήγκι, δεν είναι σίγουρο θα το σκοτώσετε κιόλας. Τέλος, για κάποιο λόγο, οι χειροβομβίδες πάνε πολύ πιο μακριά όταν τις πετάτε διαγώνια σε σχέση με όταν τις πετάτε κάθετα ή οριζόντια. Συνεπώς, είναι αρκετά δύσκολο να υπολογίσετε την απόσταση από την οποία πρέπει να πετάξετε τη χειροβομβίδα. Ο αριθμός των πυρομαχικών σας εξαρτάται από την πρόοδό σας στα άλλα τμήματα του παιχνιδιού. Όσο πιο πολλούς πολίτες και φορείς έχετε καταφέρει να πείσετε για την απειλή των μυρμηγκιών, τόσο πιο πολλά πολεμοφόδια θα έχετε στη διάθεσή σας όταν σας την πέφτουν τα μυρμήγκια. Αργότερα στο παιχνίδι κατάφερα να σκοτώσω αρκετά ώστε να τα τρομάξω και να φύγουν. Για να το πετύχετε αυτό όμως χρειάζεται να κάνετε κανονικό μακελιό και προφανώς να βρίσκεστε σε αρκετά προχωρημένο στάδιο ώστε να έχετε αρκετά πολεμοφόδια. Πάνω σε αυτό έχω μια απορία. Η πρώτη μάχη που σας περιγράψω προλίγου γίνεται στην αρχή του παιχνιδιού και παρότι είστε καταδικασμένοι να χάσετε, είναι σίγουρο ότι θα αφήσετε πίσω σας δεκάδες πτώματα γιγαντιαίων μυρμηγκιών. Αφού σκοπός του παιχνιδιού είναι να πείσουμε τον Δήμαρχο, γιατί δεν παίρνει απλά ένα κεφάλι από τα μυρμήγκια που σκότωσε ο ήρωας και να το πετάξει το κεφάλι. Ρητορική ερώτηση. Τέλος πάντων, αν όλα πάνε καλά, στην τελική μάχη θα διαθέτουμε πέρα από χειροβομβίδες και δυναμίτες και τα τάγκς και τα αεροπλάνα που είδαμε νωρίτερα. Όσον αφορά στα αεροπλάνα, μπορούμε να παραγγείλουμε air strikes, αλλά πρέπει να προσέχουμε μην φάμε οι ίδιοι τις βόμβες στο κεφάλι. Μπορούμε να μπούμε και στα τάγκς, αλλά δεν θα σας τα πρότεινα αφού προσωπικά μου στάθηκε αδύνατο να τα ελέγξω. Καλύτερα να γυρνάτε γύρω-γύρω πετώντας χειροβομβίδες και δυναμίτες στα μυρμήγκια. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ακόμη και αν χάσετε, δεν υπάρχει game over. Ο μόνος τρόπος να χάσετε στο παιχνίδι είναι να μην έχετε βρει και σκοτώσει τη Βασίλισσα των Μυρμηγκιών εντός του χρονικού περιθωρίου των 15 ημερών. Ό,τι άλλο και αν πάθετε ενδιάμεσα, το πολύ πολύ να σας στείλει στο νοσοκομείο. Κάτι που μας φέρνει στην τρίτη σκηνή δράσης του παιχνιδιού. Κάθε φορά που μπαίνουμε στο νοσοκομείο, πράγμα που ειδικά στην αρχή θα συμβαίνει αρκετά συχνά, έχουμε δύο επιλογές. Να μείνουμε μια μέρα μέχρι να πάρουμε εξιτήριο ή να προσπαθήσουμε να το σκάσουμε. Η πρώτη επιλογή δεν μας συμφέρει, αφού όπως έχω ήδη πει 100 φορές, ο χρόνος είναι υπερπολίτιμος στο παιχνίδι. Συνεπώς, επιχειρούμε να το σκάσουμε. Αυτό είναι αρκετά πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται, αφού ως φαίνεται ολόκληρο το προσωπικό του νοσοκομείου δεν ασχολείται παρά μόνο με την πάρτη μας. Έτσι λοιπόν, όποιος γιατρός ή νοσοκόμο μας δει, μας παίρνει στο κατόπι. Θα σας κάνω ευθύς αμέσως μια επίδειξη του τι εννοώ. Να φύγει πρώτα ο γιατρός. Άντε. Μπράβο. Κοιτάρε, πούστη. Φύγε, μωρή. Άντε, μπράβο. Πάμε να φύγουμε. Έλα. Πούστη. Φύγε μωρή σκρόφα κι εσύ.
Έτσι, μπράβο. Επιτέλους. Λοιπόν, βγήκαμε από το δωμάτιο και πάλι όμως είναι πρακτικά αδύνατο να ξεφύγουμε. Για κάποιο λόγο, ενώ όταν κινούμαστε κάθετα, οι διώκτες μας έχουν την ίδια ταχύτητα με εμάς, όταν κινούμαστε οριζόντια, τρέχουμε με τη διπλάσια ταχύτητα. Ίσως το νοσοκομείο να γέρνει, ποιος ξέρει. Όπως και να έχει όμως, ούτε αυτό μας βοηθάει πολύ. Η μόνη μας ελπίδα είναι να χρησιμοποιήσουμε το καροτσάκι που βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνία του πρώτου ορόφου. Προφανώς, για να κατέβουμε στο ισόγειο με το καροτσάκι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ασανσέρ. Αφού φτάσουμε κοντά στην είσοδο, βλέπουμε ότι τη φυλάνε δύο μπράβοι. Τους παρασέρνουμε μακριά από την είσοδο και με λίγη τύχη και λίγους περίτεχνους ελιγμούς είμαστε ελεύθεροι. Αν όμως αποτύχουμε και μας πιάσουν, τότε χάνουμε μία μέρα στο νοσοκομείο. Πράγμα που, αν συμβεί 3-4 φορές, ελαττώνει δραματικά τις πιθανότητες μας να τερματίσουμε το παιχνίδι. Η επόμενη και κατά τη γνώμη μου η χειρότερη σκηνή δράσης είναι οι μάχες με το μαχαίρι. Τις περισσότερες από αυτές θα τις δώσετε κόντρα στην τοπική συμμορία των Hellcats, οι οποίοι μοιάζουν σαν να βγαίνουν από τον Greece. Αν λοιπόν μας την πέσουν οι Hellcats, πρώτα παίζουμε μαζί τους ποιος θα κιωτέψει πρώτος, δηλαδή το παιχνίδι όπου οδηγάμε ο ένας πάνω στον άλλο και αυτός που θα στρίψει πρώτος χάνει. Προσωπικά δεν έχω καταφέρει ποτέ να κάνω κάτι εδώ και το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, η νοσοκόμα μας ενημερώνει ότι αν θέλουμε τα αρέστα, θα τα βρούμε στο drive-in κινηματογράφο της περιοχής. Αν αποφασίσουμε να πάμε, αρχίζει η ξυφομαχία μας με τον αρχισημωρίτη. Όπως βλέπετε, πίσω από κάθε μονομάχο υπάρχει η μπάρα της ενέργειάς του. Οι κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι τρεις: άμυνα, διαγώνιο χτύπημα και ευθύ χτύπημα. Η ενέργεια σε κάποια φάση αρχίζει και ελαττώνεται πολύ γρήγορα. Υποθέτω αυτό σημαίνει ότι είτε εμείς είτε ο αντίπαλος πετύχαμε μαρτυρία. Άπαξ και φτάσει στο 0, το επόμενο χτύπημα θα είναι και μοιραίο. Μετά από αρκετά μπινελίκια, βρήκα ένα κόλπο για να νικάω σχεδόν πάντα, το οποίο θα σας αποκαλύψω ευθύς αμέσως. Στην αρχή της μάχης να αμήνεστε και αφού επιτεθεί ο εχθρός να χρησιμοποιείτε μόνο το ευθύ χτύπημα. Σύντομα η ενέργειά του θα πέσει στο 0 και θα μπορέσετε να τον αποτελειώσετε. Εν ολίγης το διαγώνιο χτύπημα είναι τελείως άχρηστο. Για το τέλος άφησα την αγαπημένη μου σκηνή δράσης, δηλαδή το ψέκασμα με το αεροπλάνο. Στα ανατολικά του χάρτη υπάρχει ένα αεροδρόμιο. Από ένα σημείο και μετά μπορούμε να πάμε γη και να νοικιάσουμε ένα αεροπλάνο για να ψεκάσουμε μυρμήγκια. Βέβαια πριν το κάνουμε αυτό πρέπει να ξέρουμε πού θα τα βρούμε. Και εδώ ερχόμαστε στο Situation Map. Τι είναι το Situation Map, θα σας εξηγήσω αμέσως. Αφού έχουμε φτάσει σε αρκετά προχωρημένο σημείο του παιχνιδιού, όπου πλέον όλοι αναγνωρίζουν την απειλή των μνημικιών, στο αστυνομικό τμήμα της πόλης εμφανίζεται η επιλογή Situation Map. Πατώντας τη, βλέπουμε το χάρτη της Lizard Breath, ακριβώς όπως σας τον περιέγραψα στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά με δύο σημαντικές διαφορές. Πρώτον, πάνω στο χάρτη φαίνονται οι τοποθεσίες στις οποίες επιτίθενται τα μνημικά εκείνη τη στιγμή. Το κόκκινο χ συμβολίζει ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει ήδη καταστραφεί. Δεύτερον, στο κάτω μέρος του χάρτη εμφανίζεται το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτούς μπορούμε να τους τοποθετήσουμε είτε σε νευραλγικά σημεία, είτε σε σημεία που επιτίθενται μνημικά. Ας επιστρέψουμε στο αεροπλάνο όμως. Αφού λοιπόν δούμε πρώτα που επιτίθεται τα μυρμήγκια μέσω του Situation Map, πάμε στο αεροδρόμιο, παίρνουμε το αεροπλάνο και πάμε να τα ψεκάσουμε. Αμέσως συναντάμε το πρώτο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι άλλο από τον έλεγχο του αεροπλάνου. Αντί να στρέφεται προς την κατεύθυνση προς την οποία κινούμε το μοχλό, το αεροπλάνο περιστρέφεται αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα, αν κινήσουμε το μοχλό προς τα αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα. Κινώντας το μοχλό προς τα μπρος, επιταχύνουμε και προς τα πίσω επιβραδύνουμε, ενώ με το πυρ ψεκάζουμε. Κάτι αντίστοιχο με τα πρώτα Resident Evil δηλαδή. Αυτό το σύστημα ελέγχου μόνο intuitive δεν το λες, που λένε και στο χωριό μου. Και μέχρι να βγάλω άκρη οδηγούσα σαν μεθυσμένος. Άπαξ και πάρουμε το κολάι όμως, δεν είναι και τόσο τρομερά δύσκολο. Αφού απογειωθούμε όμως, αμέσως παρουσιάζεται το δεύτερο πρόβλημα, δηλαδή ο προσανατολισμός και για να είμαι πιο ακριβής, η έλλειψη αυτού. Η μόνη περίπτωση να μην χαθούμε είναι να έχουμε απομνημονεύσει το χάρτη και να ακολουθούμε τους δρόμους του παιχνιδιού μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Χάρτης δεν υπάρχει, οπότε αν χαθούμε, το καλύτερο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε είναι να καταφέρουμε να προσγειώσουμε το αεροπλάνο με ασφάλεια αφού τελειώσουν τα καύσιμα, ώστε να μην καταλήξουμε για χιλιοστή φορά στο νοσοκομείο. Αν προσγειωθούμε πριν τελειώσουν τα καύσιμα, τότε το παιχνίδι γίνεται κυριολεκτικά sandbox με τόση άμμο τριγύρω. Με λίγη τύχη και προσοχή θα βρούμε τα μυρμήγκια, οπότε μπορούμε να τα ψεκάσουμε κάτι που είναι τρομερά ειδονικό. Δυστυχώς το φάρμακο μας τελειώνει γρήγορα, ενώ και τα περιορισμένα καύσιμα δεν μας επιτρέπουν να σκοτώσουμε αρκετά μυρμήγκια. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μας μείνουν αρκετά καύσιμα ώστε να προλάβουμε να γυρίσουμε στο αεροδρόμιο, να προσγειωθούμε και να γυρίσουμε στο αμάξι μας ώστε να μην χάνουμε χρόνο. Αυτά είδαμε το Game of the Desert. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να σας παρουσιάσω και το δεύτερο μέρος όπως σας είχα υποσχεθεί. Αυτό θα το δούμε κάποια άλλη φορά, αλλά όχι την επόμενη. Την επόμενη θα δούμε το sequel ενός πολύ πιο θρυλικού παιχνιδιού, οπότε αναμείνετε στις οθόνες σας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.